συμμετείχαμε σε αυτή τη σύσκεψη που έγινε στο πολιτιστικό κέντρο του Ηρακλείου. Είμαστε εκεί πέρα ο Υπουργός Τουρισμού και η κυρία Μεντώνη. Συμμετείχαμε λοιπόν σαν εκπρόσωπος των εργαζομένων του νομού Ηρακλείου. Εκεί τη θέσαμε όλα αυτά που μας ταλανίζουν αυτή τη στιγμή σαν κλάδο, σαν εργαζόμενοι του τουρισμού και του επιστημισμού. Κύριο θέμα μας ήταν καταρχήν οι σχολές τουριστικών επαγγελμάτων, γιατί βλέπουμε μια υποβάθμιση στο νομό Ηρακλείου, η ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού. Δεχόμαστε το μεγαλύτερο όγκο, το πελατό αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε την έλλειψη εργατικού δυναμικού που υπάρχει στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και αντί να δώσουν βάση στην εκπαίδευση και στη μεταεκπαίδευση των εργαζομένων, δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σχολή επί της ουσίας. Υπάρχουν τα ΙΕΚ που φιλοξενούνται αυτή τη στιγμή στο ΕΛΜΕΠΑ και κάνουν τα εργαστήριά τους σε κάποιο ξενοδοχείο της Σαμουδάρας. Το διαμάντι, θα έλεγα, το κόσμο, η σχολή τουριστικών επαγγελμάτων του Κοκκίνη αυτή τη στιγμή είναι εκτός λειτουργίας και μετά τον καταστροφικό σεισμό δεν έχουν δώσει ούτε μία σημασία που το ώστε να αποκατασταθούν άμεσα οι ζημιές και να επαναλειτουργήσει. Είχαν υπάρξει ωστόσο, είχαν υπάρξει ωστόσο γιατί ο συγκεκριμένο το κτίριο, τη συγκεκριμένη τη σχολή, εξαγγελίες στο πρόσφατο παρελθόν. Το ίδιο έκανε και χθες. Οι εξαγγελίες δυστυχώς παραμένουν εξαγγελίες. Είπε ότι μάλλον θα τη δώσει στους ιδιώτες, αλλά η σχολή θα παραμείνει σε δημόσιο χαρακτήρα. Το έχουμε ξανακούσει αυτό. Του το ξαναβάλαμε πάλι. Εμείς συγκεκριμένα του είπαμε ότι πρέπει ο επαγγελματικός προσανατολισμός, αυτό που θέλουν τα παιδιά εκείνα που θέλουν να ασχοληθούν με τον τουρισμό, πρέπει να πάει από το σχολείο, πρέπει να μπει μάθημα για τον τουρισμό. Του το ξαναφέραμε. Σαν κυβερνητικό κλιμάκιο που κατέβηκε εδώ και ήρθε σε επαφή με εμάς, του αναδείξαμε επίσης το μείζον πρόβλημα αυτή τη στιγμή, το Ταμείο Ανεργίας που δυστυχώς για τους περισσότερους έχει τελειώσει. Του αναδείξαμε το θέμα με τις συμβάσεις εργασίας που τους ώστε να γίνονται υποχρεωτικές και να εφαρμόζονται από όλους τους συνοδόχους. Εάν θέλουμε εργαζόμενους λοιπόν στον κλάδο, του ζητήσαμε ότι πρέπει να επανέλθει το ΕΦΑΠΑΚ στην 20ετία και δυστυχώς δεν πήραμε τις απαντήσεις που έπρεπε να πάρουμε. Δηλαδή, μας είπε ναι, θα τα δούμε, θα τα προωθήσουμε στα συναρμόδια Υπουργεία και δυστυχώς έγινε άλλη μία πάλι ενημέρωση χωρίς αποτέλεσμα. Δηλαδή, για Ταμείο Ανεργίας θα συζητήσουν εκ νέου με το Υπουργείο Εργασίας ενδεχόμενα, έτσι. Ακριβώς. Αλλά χωρίς να υπάρξει απάντηση. Πρέπει να πούμε ότι και χθες το βράδυ εμείς πήγαμε σαν εργατικό κέντρο, σαν σωματείο ξενοδοχοϋπαλλήλων, ναι, να διαμαρτυρηθούμε, να κάνουμε μία παράσταση διαμαρτυρίας στο πολιτιστικό κέντρο που θα μιλούσε ο Πρωθυπουργός, που μίλησε, ναι, ο Πρωθυπουργός. Ναι. Εκεί λοιπόν, πριν προλάβουμε να φτάσουμε, δύο-τρεις διμερίες ΜΑΤ δεν μας άφησαν καν να περάσουμε. Αυτή είναι η κατάσταση που ζούμε. Εμείς πήγαμε εκεί να διαμαρτυρηθούμε, γιατί πολύ καλά γνωρίζετε, ο Πρωθυπουργός από μόνος του μας είχε τότε προσκαλέσει το ξενοδοχείο που γινόταν το συνέδριο του Λαϊκού Ευρωπαϊκού Κόμματος. Μας είπε ότι τις προσεχές μέρες τότε, και έχουν περάσει 4 μήνες, ότι θα μας έβλεπε στο Μέγαρο Μαξίμου. Αυτό το ραντεβού δεν έχει γίνει ακόμα. Γνωρίζουμε καλά τις προσπάθειες που έχει κάνει ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ, ο συνάδελφος ο Γιάννης ο Παναγόπουλος, προς αυτή την κατεύθυνση. Να κλειστεί αυτό το ραντεβού, μέχρι και σήμερα δεν είχε γίνει τίποτα. Εκεί λοιπόν πήγαμε χθες να διαμαρτυρηθούμε για αυτό το λόγο. Δεν μας άφησαν τα ΜΑΤ να περάσουμε. Είχαμε και μικροσυγκρούσεις εκεί πέρα. Αυτά είναι αδιανόητο, να μην μπορείς αυτή τη στιγμή. Τι εννοείται μικροσυγκρούσεις? Είχαμε τα ΜΑΤ, δεν μας άφησαν να περάσουμε. Προσπαθήσαμε να περάσουμε. Εκεί είχαμε σύγκρουση με τα ΜΑΤ. Πέσανε κάτι κλωστιές, κάτι ψηλές. Δεν περάσαμε, δεν πήγαμε στον τόπο εκεί που γινόταν η ομιλία του Πρωθυπουργού. Εμείς θα πηγαίναμε σαν εργαζόμενοι, έχουμε ένα δημοκρατικό δικαίωμα που απορρέει από το Σύνταγμα. Πήγαμε να κάνουμε μια παράσταση διαμαρτυρίας για όλα αυτά που σας ανέφερα και δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Εμείς βέβαια θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας, θα προσπαθήσουμε να επιδιώξουμε αυτό το ραντεβού με τον Πρωθυπουργό, ούτως ώστε να δούμε τι θα γίνουν οι εργαζόμενοι. Αυτή τη στιγμή υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, ειλικρινά σας μιλάω. Βλέπουμε η αυξήση των προϊόντων καθημερινά να έχουμε ανατιμήσεις. Υπάρχουν διακοπές ρεύματος. Τα ενίκια έχουν πάρει φωτιά.
Αναρωτιέται κανείς πώς τη βγάζει ο κάθε ξενοδοχοϊπάλληλος κάθε μέρα από εδώ μέχρι να, από σήμερα μέχρι να ανοίξει περίοδο. Για τη σύμβαση εργασίας και την τοπική σύμβαση εργασίας, τι σας είπε? Δεν κατάλαβα. Για τη σύμβαση εργασίας, τι σας είπε? Δεν μας είπανε καμία απάντηση. Λένε, εμείς λέει, λέμε στους ξενοδόχους να πληρώσουν. Εμείς θέμε νομοθετικό πλαίσιο να το λέει αυτό, να γίνονται οι συμβάσεις υποχρεωτικές. Από λόγια και από ευχολόγια έχουμε δυστυχώς χορτάσει. Αυτή είναι η αλήθεια. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή είναι η πλευρά η δική σας σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιμέρους συναντήσεις με τους υπουργούς. Δεν δόθηκε και ιδιαίτερη, για να σας το πω διαφορετικά, έτσι, δημοσιότητα σε αυτό το θέμα με τον κύριο Κικίλια. Περισσότερο η κυρία Γκάγκα συγκέντρωσε τα φώτα από νωρίς το πρωί της δημοσιότητας, εξαιτίας του ότι τα ΜΑΤ ήταν μέσα στον προαύλιο χώρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και χρειάστηκε να κινητοποιηθούν εργαζόμενοι, φορείς και λοιπά, τα ξέρετε όλα αυτά. Βουλευτές, έτσι ώστε... Σήμερα θα έχει συνέχεια και οι υγειονομικοί που και αυτοί διαμαρτύρονται και κατεβαίνουν. Ναι. Σήμερα ναι, εκεί θα είμαστε όλοι να τους ενισχύσουμε για τα δίκαια αιτήματά τους, γιατί πρέπει να πούμε ότι η υγεία είναι ένα δημόσιο αγαθό και δεν πρέπει να διαπραγματεύεται με τίποτα. Ωραία. Να ρωτήσω τώρα το εξής. Εσείς βάλατε όλα αυτά τα θέματα και είναι και το τελευταίο που ρωτάω. Διερωτώ με αν μέσα σε όλα αυτά, δηλαδή το Ταμείο Ανεργίας, το οποίο δεν επεκτείνεται, οι συναδελφοί σας οι οποίοι 9.000 στον αριθμό, οι οποίοι θα πρέπει να ζήσουν και είναι επίσης μονογονεϊκές οικογένειες, υπάρχουν πολυτεκνοί, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν να φροντίσουν μόνο τον εαυτό τους, έχουν να φροντίσουν ολόκληρη την οικογένεια. Αυτοί οι άνθρωποι θα περιμένουν 5 μήνες για να ξαναμπούν στη δουλειά, κύριε Κοκολάκη, ή και πάλι θα βρεθούμε σε εκείνο το έργο θεατές το περισσινό, ότι γυρεύουμε ξενοδοχοϋπαλλήλους και δεν τους βρίσκουμε? Ακούστε να δείτε. Σίγουρα υπάρχει πρόβλημα έβρεση εργατικού δυναμικού. Από εκεί και μετά, όπως πολύ σωστά το είπατε, τώρα έχουμε Ιανουάριο, μέχρι και να ανοίξουν τα ξενοδοχεία, ακούμε ότι θα ανοίξει η τουριστική περίοδος νωρίς φέτος, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων πιάνει δουλειά μετά τις 15 του Μάη. Άρα χρήματα θα ξαναμπούν στις τσέπες των ξενοδοχοϋπαλλήλων Ιούνιο. Τα γνωρίζουν οι κύριοι που μας διοικούν αυτή τη στιγμή, αλλά δεν κάνουν τίποτα δυστυχώς. Αυτή είναι η ουσία και δεν ξέρουμε τους λόγους. Το κάτω-κάτω, αυτά είναι η επέκταση της χρονικής διάρκειας του Ταμείου Ανεργίας που λέμε. Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά και μπορεί να γίνουμε και γραφικός. Δεν είμαστε ζητιάνοι. Δυστυχώς δεν υπάρχει επέκταση της τουριστικής περίοδου, όπως λέει ο Υπουργός Τουρισμού, ότι επεκτείνεται ο τουρισμός. Εδώ επεκτείνεται, μπορεί να επεκτείνεται στα ξενοδοχεία πόλεως. Να έχει ανέβει η δουλειά. Από εκεί και μετά τα εποχικά ξενοδοχεία έκλεισαν φέτος τα περισσότερα από 20 Οκτώβρη και κάποια παρέμεινε 2-3 και έκλεισαν τον Νοέμβριο. Άρα η εποχικότητα υπάρχει, το Ταμείο Ανεργίας είναι το τρίμηνο και υπάρχει σοβαρό πρόβλημα το επόμενο χρονικό διάστημα για τους εργαζόμενους. Να ρωτήσω επίσης το εξής, γιατί σε ό,τι έχει να κάνει με την ανεργία, ο Πρωθυπουργός μίλησε για τη μείωσή της και μάλιστα είπε ότι σε επίπεδο Κρήτης είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, έχοντας ένα ποσοστό ανεργίας στο 8%. Με βάση το γεγονός ότι είσαστε και αντιπρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, είμαστε σε αυτά τα νούμερα τα οποία ανακοινώθηκαν χθες? Γιατί ξέρετε, μεταξύ ΟΑΕΔ ή ΔΥΠΑ, μεταξύ Ελστάτ, πάντα υπάρχουν τεράστιες διαφορές ή αποκλίσεις σε ό,τι έχει να κάνει με το μέγεθος της εργασίας, της ανεργίας και πάει λέγοντας, μόνο που σαφέστατα εμείς το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, πίσω από τους αριθμούς κρύβονται ανθρώπινες ζωές. Είναι εκεί η ανεργία στο 8% στην Κρήτη? Ακούστε να δείτε, σίγουρα έχουμε μειωμένη ανεργία από άλλες περιφερειακές ενότητες της χώρας. Σίγουρα είναι χαμηλότερα στην Κρήτη και αυτό οφείλεται στην εποχική απασχόληση στον τουρισμό και στον επιστημισμό. Από εκεί και μετά εμείς διαφωνούμε με το 8%. Σίγουρα είναι πολύ μεγαλύτερο. Ξέρετε πολύ καλά κι εσείς ότι και μια μέρα να εργαστείς ή να εργάζεσαι part-time, αυτό λέγεται απασχόληση. Δεν είναι τόσο, είναι περισσότερο.
Αλλά μας χαροποιεί το γεγονός βέβαια ότι η ανεργία έχει πέσει στην Κρήτη. Αυτό οφείλεται στον τουρισμό, οφείλεται στον επισκεπτισμό και πρέπει εκεί λοιπόν οι κυβερνώντες αυτή τη στιγμή να ρίξουν το βάρος τους και να ενισχύσουν αυτούς τους εργαζόμενους. Μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα σας. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.